Σήμερα θα αναφερθούμε στους κυρσούς των κάτω άκρων. Οι κυρσοί των κάτω άκρων αποτελούν μία από τις πιο συχνές παθήσεις του φλεβικού συστήματος, καθώς το 50% των ανθρώπων άνω των 50 ετών πάσχει από τη συγκεκριμένη πάθηση. Εμφανίζεται 5 φορές πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες, κυρίως λόγω γενετικών παραγόντων και του ορμονικού περιβάλλοντος του γυναικείου οργανισμού, ενώ επιδεινώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπου λόγω της ανάπτυξης του εμβρίου, η φλεβική απορροή από τα πόδια μας προς την καρδιά επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, δραστηριότητες όπως ηλιοθεραπεία, σολάριουμ, σάουνα και γενικά οτιδήποτε αυξάνει τη θερμότητα στα πόδια μας, επηρεάζουν αρνητικά τη φυσιολογική φλεβική λειτουργία. Το 40% των γυναικών έχουν κυρσούς ή ευριαγγίες κάποιας μορφής. Τι είναι όμως η κυρσή? Η κυρσή είναι διοκομμένες φλέβες σκούρου μπλε χρώματος κάτω από την επιφάνεια του θέρματος των ποδιών μας και συχνά έχουν υλικοειδή πορεία. Αντίθετα, οι ευριαγγίες είναι λεπτά τριχοειδή αγγεία μπλε κόκκινου ή βυσσινή χρώματος. Η αύξηση της ηλικίας, το φύλλο, η κληρονομικότητα, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία, η παρατεταμένη ορθοστασία και η καθιστική ζωή, καθώς επίσης και προηγούμενες εν το βάθη φλεβικές θρομβώσεις, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Φυσιολογικά οι φλέβες μας έχουν μέσα βαλβίδες που κλείνουν ούτως ώστε να μην αφήνουν το αίμα να παλινδρομεί λόγω της βαρύτητας όταν είμαστε όρθιοι. Εάν λοιπόν αυτές οι βαλβίδες δεν κλείνουν επαρκώς και γενικά δεν λειτουργούν καλά, τότε το αίμα παλινδρομεί και λιμνάζει λόγω ακριβώς της βαρύτητας στα πόδια μας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φλεβική πίεση και να εκδηλώνεται έτσι με τον καιρό η δημιουργία των κυρσών. Τα στάθια ανάπτυξης των κυρσών χωρίζονται σε 6 στάδια από το 1ο έως το 6ο, ανάλογα με τη συμπτωματολογία και το βαθμό σοβαρότητας της πάθησης σε καθένα από αυτά. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι πόνος, κάψιμο, αιμοδίες, καυσαλγίες, φαγούρα, πρίξιμο και τέλος δερματικές αλλοιώσεις που μπορούν να καταλήξουν σε φλεβικά έλκη. Τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα με την αύξηση της θερμοκρασίας και στο τέλος της ημέρας μετά από την παρατεταμένη ορθοστασία. Οι επιπλοκές είναι αλλοιώσεις δέρματος, φλεβικά έλκη στην νέο επιφάνεια των ποδιών μας και τέλος φλεβικές θρομβώσεις. Η φλεβική θρόμβωση είναι η πιο σοβαρή, θα έλεγα, επιπλοκή η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να καταστεί και απειλητική για την ίδια τη ζωή. Η διάγνωση της πάθησης γίνεται εύκολα με την κλινική εξέταση και η εξινολόγηση γίνεται με την εξέταση με υπερήχους αγγείων. Όσον αφορά τη θεραπεία, η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται και για τα πρώτα στάδια της πάθησης είναι συντηρητική, με φαρμακευτική αγωγή, αποφυγή ορθοστασίας και ζέστης, κυρίως όμως αποτελείται από τη χρήση ελαστικών καλσών διαβαθμισμένης συμπίεσης. Ωστόσο, όπως είναι λογικό, η συντηρητική αντιμετώπιση δεν αποτελεί οριστική θεραπεία, αλλά απλά μία συμπτωματική θεραπεία που απευθύνεται κυρίως στο να μετριώσει τα συμπτώματα και να καθυστερήσει την εξέλιξη. Οι πολύ μικροί κυρσικοί ευριαγγίες μπορεί να αντιμετωπιστούν με τοπική εκτομή, σκληροθεραπεία, δηλαδή τοπική έγχυση φαρμάκου μέσα στον αυλό των φλεβών, καθώς και με χρήση λέιζερ. Επειδή η σκληροθεραπεία έχει καλύτερα και ταχύτερα αισθητικά αποτελέσματα, με χαμηλότερο κόστος, η χρήση των λέιζερ έχει περιοριστεί αρκετά όσον αφορά
την αντιμετώπιση της πάτησης. Σε σοβαρότερες και πιο χρονιμένες καταστάσεις, οι κυρσίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν επεμβατικά, είτε χειρουργικά με πολύ μικρές τομές, είτε με τη χρήση ραδιοκυμάτων ή λέιζερ, χωρίς αναισθησία, με οριστικό αποτέλεσμα και άμεση κινητοποίηση. Τέλος, οι κυρσίοι αντιμετωπίζονται με την κλασική χειρουργική θεραπεία, κατά τη διάρκεια της οποίας αφαιρείται η μείζον σαφηνής φλέβα, καθώς και η κυρσοειδώς διατεταμένη παράπλευρη κλάδη αυτής. Είναι γεγονός βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση της κλασικής χειρουργικής θεραπείας έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς η χρήση των λέιζερ και των ροδιοκυμάτων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως όσον αφορά την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και την εξάλληψη του μεταγχειρητικού πόνου. Η διάρκεια της νοσηλείας είναι το πολύ ένα 24ωρο. Το αποτέλεσμα είναι ανώδυνο, άμεσο και οριστικό, χωρίς καμία άλλη παρενέργεια στη φυσιολογική φλεβική κυκλοφορία. Τέλος, για την πρόληψη της πάθησης θα πρέπει να αποφεύγεται η πολυοριδοστασία και η καθιστική ζωή, να εφαρμόζεται πρόγραμμα καθημερινού βαδίσματος. Αν χρειαστεί να μείνουμε καθιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το περπάτημα έστω και λίγο λεπτών βοηθάει σημαντικά. Μάθετε να ξεκουράζετε τα πόδια σας σε ανάρρωπη θέση, πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, όποτε αυτό είναι δυνατό. Μη φοράτε στενά και σφιχτά ρούχα ή παπούτσια. Αποφεύγετε ή καταπολεμήστε το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Αποφεύγετε την έκθεση των ποδιών σας στον ήλιο ή σε άλλες πηγές θερμότητος. Τέλος, ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για τη σωστή χρήση των κατάλληλων ελαστικών καλσών διαβαθμισμένης συμπίεσης. Σε επόμενο βίντεο θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις θεραπευτικές επιλογές που έχουμε και κυρίως στις νεότερες τεχνικές, όπως είναι η χρήση του λέιζερ και η χρήση της χειρουργικής κόλλας που αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση αυτής της πολύ συχνής, επώδυνης και δυνητικά επικίνδυνης πάθησης.